got me. Falls on thee, yes, on thee. There lies his son, being clear on thee, and so he cast in must be left, that thou art barren, for whom and not, yet also feel at home, the acus abustus poli. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλά. Σαν Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας την βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένων και τόσον φυλάτων. Δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεόν, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν ενεδίσω αναβολόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ως στεγάζων ενίδαση τα υπερό αυτού. Ότι δεν συνέφεται την επίβαση αυτού, ο περιπατών επτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέρους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλιαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον των περιβολών αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επί τιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνίδρων δίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίως εις αυτά. Όριον έθου παραλέψονται, ουδέ επιστρέψου καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάσαν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διαρρεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θερία του αγρού, προσέξεται όνα γρυσδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετενά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν.
Φωτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου, χορταστήσεται η γη. Ο έξανα τένο χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξωγήν άρτων εκ της γης και είναι ως εφραίνη καρδίαν ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα δαξίλια του πεδίου, εκέβη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκείς του θείαν ως εύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαβοής. Επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θερία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και εις τας μάνδρας αυτών καταστήσονται. Εξελεύσεται ο άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας επληρώθηκε της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερεπετάνου και σε αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως, όν έπλασσας εμπέζεν αυτή. Πάντα προσε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος ο αυτής συλλέξουσιν. Άνοιξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου των πρόσωπων, ταραχθήσονται. Άνταν ρίσ το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Έξαποσε ρίσ το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτου η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήστε Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί την γη και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσαμε επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότος και γέρε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε, ευλογημένος. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε, ευλογημένος. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία λαϊσόν. Υπέρ του Αγίου οικοτότου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Κυρίου, εις πολλά έτη δέσποτα, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λαϊσόν. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και των πιστικών των εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε λαϊσόν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν.
πορείας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε Λαϊσόν. Υπέρπλεοντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε Λαϊσόν. Υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε Λαϊσόν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη. Κύριε Λαϊσόν. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν μακάριος ανήρος σου και πορεύτη εμβολιασεβών και ενωδών αμαρτωλών ουκέστηκε επί καθέδρα λιμόνου και κάθισεν. Αλλή εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φίλον αυτού καπορίσετε και πάντα όσα αν πηγή κατεβοδοθήσετε. Ούχ ούτως η ασεβής ούχ ούτως, αλλιώ συχνούς, ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ούκ αναστήσουτε σε βύση κρίση, ουδέ αμαρτωλία βουλή δικαίων. Ότι γινός και Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Είναι ατί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρίξουμε τους δασμούς αυτών και απορρίψουμε αμφιμών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκμυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση υπ' αυτού, επισιών όρος του Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε πρόσμε, Υιός μου εις εγώ σήμερα και γενικάσε. Έτησε παρά μου και δώσωση έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχε εσύ σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς ανάβδος σιδηρά, ως και βικεραμέως συντρίψε αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύτητε, πάντες συγκρίνονται στην γη. Δουλεύσα το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτέ οργιστεί Κύριος και απολύστε εξουδικίας όταν εκανθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Κύριε, τι επληθήθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίσταδε επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, ουκ έστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτον μου η δόξα μου και υψώ την κεφαλή μου. Φώνη μου προς Κύριον εκέκρασα και επίκουσε με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Ου φοβηθήσω με από μεριάδο λαού το κύκλο συνέπιθεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσω με ο Θεός μου ότι Σύ επάταξας πάντας τους εχθρέοντας μου ματέως οδόντας αμαρτωρών συνέτριψας. Του Κυρίου σου τη και από το λαό σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, 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 δόξα σου ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Εν του επικαλείστε με εις οικουσάς μου ο Θεός της δικαιοσύνης με ενθύψε πλατινάς με. Ικτήρισόν με και εις άκουσον της προσευχής μου, ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και είστε ψεύδος, και γνώτι ότι θαυμάσαι ο Κύριος των όσεων αυτού. Κύριος, εις ακούσετε με το και κραγένε με προς αυτόν. Οργίζαστε και μη αμαρτάνετε. Άλεγεται εν τας καρδίας ημών επιτεσχείτε ημών κατανοίγετε. Θύσετε θυσία δικαιοσύνης και ελπίζετε επί Κύριον. Πολλοί λέγουν συντής δείξει μην τα αγαθά,
Εσύ μειώθευε μας το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνη στην καρδία μου. Από καρπούσι του ίνου και ελαίου αυτόν επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσουμε και υπνώσω, ότι σε Κύριε κατά μόνας υπερπίδη κατόκισάς με. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, σύνες τις κραυγές μου πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προς έπρος εύχομαι, Κύριε. Το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέσα και επόψουμε, ότι ουκή Θεός θέλω να νομίαν σιήν. Ου παρικής πονηρεόμενος, ου δε διαμενούσι παράνομη κατέναν των θερμών σου. Εμείς εσάς πάντας τους εργαζομένους στην ανομίαν, απολύς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων, δε λύσεται Κύριος, εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου ελέψομαι στον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών Άγιών σου εν φόβο σου. Κύριε, οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου, έλεγα των εχθρών μου κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου. Ότι ουκ έστεινε το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα. Τάφος ανεαγωμένος ο λάρινξ αυτόν, τες γλώσσες αυτόν εδολιούσαν, κρίνω αυτούς ο Θεός. Άπου βεσάτουσαν από των διαβουλίων αυτών, κάτω το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσαν αυτούς, ό,τι παρεπικρανάν σε Κύριε. Και φρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε. Σε όνα γαλιάσονται και κατασκηνώσουν αυτής και καυχίσονται οι πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας εμάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε του αρχή σου παιδεύσεις με. Ελέησον με, Κύριε, ότι αστερήσει μη. Ίασε με, Κύριε, τα τράχτα οστά μου και η ψυχή με δράχτης φόδρα και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον με και του ελαίου σου, ότι ουκ έστεινον το θάνατο του μνημονεύων σου, εν δε το άδει της εξομολογήσετε εσύ, εκοπίεσαν τους λαγμό μου, λούσο κάθε κάρ στην ίκλα την κλίνη μου, εδάκρισή μου τη στορμή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμό οφθαλμός μου, επαλαιώθεν εν πάση της εχθρής μου. Απόστε επί μου πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι εισήκουσε Κύριος της φωνής του πλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, 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 δόξα Σου ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας τον αιώνα μην. Κύριε ο Θεός μου, επίσης ήλπισα, σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με κερίσε με. Μη ποτέ αρπάσεως λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώσοντος. Κύριε ο Θεός μου, ή επί ίσα τούτο, ή έστειν αδικία εν χερσή μου, ή αν τα πέδω κάτι σαν τα ποδιδούς μη κακά, αποπέσει με άρα από τον εχθρόν μου κενό σου. Καταδιώξει άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσει η ζήν τη ζωή μου, και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη, Κύριε, εν οργή σου, υψώθηκε τις πέρες των εχθρών σου, και εξεγέρθητη, Κύριε ο Θεός μου, εν προστάγματι ο εν ετήλο, και συναγωγή λαών κυκλώσισε, και υπερτάφτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινή λαούς, κρίνον με, Κύριε, κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία να μου επεμή. Συντελεστεί το τυπονηρή αμαρτωλών και κατευθυνείς δίκαιον ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος τους ευθύς στην καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων κάθε κάστην ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε την ρομφέαν αυτού στη λβώση, το τόξον αυτού ενέτειλε και ετοίμασεν αυτό, και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου τα βέλη αυτού της σκεωμένης εξεργάσατο. Ιδού οδύνησε αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσείτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσατε. Εξομολογήσουμε το Κυρίο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του Υψίστου. Κύριο, Κύριο Σιμών, ο θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήλθει μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εξ σώματος νηπίων και θυλαζόντων κατελτήσω ένων, εν εκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας ασύε θεμελίωσας. Τι εστιν άνθρωπος ότι μη μνήσκει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, ή λάτωσε αυτόν βραχίτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσες αυτόν και κατέστησες αυτόν επί τα έργα των χειρών σου.
πάντα υπέταξα υποκάτω των ποδών αυτού. Πρόβατα και βόασα πάσας. Έτσι δέχε τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, ο σταυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα Σοι. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας κράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Η Κύριε. Ούτησον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έλευσον δέσποτα Άγιε, ήχος πλάιο του Δευτέρου. Όσοι βάθος της εράγει επί τη γης
διεσκορπιστητάς τας τον παρά τον Άδη. Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου επισύλπισαν μη αντανέλη στην ψυχή. Φύλαξον με από παγίδος η συνέστηση αντώνη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία. Πεσούνται να φιλίστρω αυτό οι αμαρτώλοι κατά μόνα σημεί εγώ έως αν παρέλθω. Μου προσκυβιώνε και κραξά, φωνή μου προσκυβιώνε δεήθη. Και ο ενώπιον αυτού τη δεήσιν μου την θλίψην μου ενώπιον αυτού απαγγέλω. Εν το εκλείπιν εξέ μου το πνεύμα μου και εσύ άγνωστας πρίβος μου. Εν λόγω τάχτη οι επορευόμοι έκρυψαν παγίδα μη. Ενώων εις τα δεξιά και πνεύω και μου κλείνω επικίνως κομμέ. Απόλετο φυγή απέ μου και ουκέστηνο εξητώ την ψυχή μου. Και κράξα προσε, Κύριε, είπας η ελπίς μου, μερίς μου η εγγυζόντος. Και προς τη δεησήν μου, ότι εταφήν ό,τι φόρω. Είσαι με τον κατά δύο κόντρα με, ότι εκράτε, ότι σαν υπέρε με. Εξάγαγε εκφυλακή στην ψυχή μου, που εξομολογήσεστε το όνομα Ιησού. Νικηναίχο Χριστέ, την κατά του Άδου εν το Σταυρό ανήλθες. Είναι τους εσκότη θανάτου καθημένους, την αναστήσεις αυτό. Ελεύθερος, ο πηγάς ζωήν εξυχή ο φώτος, πάντα δύναμε σωτή, ελέησον ημάς. Με οικουμένους οι δίκαιοι, έως σου ανταποδόσμοι, σήμερον ο Χριστός θάνατο πατήσας, καθώς είπεν ανέστη. Και την αγαλίαση το κόσμο ενδωρήσατο, είναι απάντες κραυγάζοντες των ύμνων ούτως υπόμεν, η πηγή της ζωής το απρόσιτο φως, παντοδύναμε σωτήρ ελέησον ημάς. Εκβαθέωνε και κραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσαν της φωνήρ μου, σε Κύριε τώρα εμβάσει τη κτήση αμαρτωλή υποφύγομεν. Εν το ουρανό αυτός κατοίκης, εν το άδι επάτησες θάνατον εις τα βάθητα της θάλασσης. Εκεί χείσουδες φώτα προς εκαταφεύγομαι εσύ προσπίπτοντες ηχέτευόμαι ο Αναστάς εκ των νεκρών ελέησον ημάς. Γεννηθήτωτα όταν σου προσέχοντα εις την φωνή τη λαϊσεών μου. Εν το σταυρό σου, Χριστέ, καθόμεθα και την
το αίτη των τρόπεων, η θύρα του παραδείσου, ο τον πιστός στηριγμός, το της εκκλησίας περιτύχισμα. Διού εξυφάνιστε ιερά και κατήργητε και κατεπόθη του θανάτου η δύναμις και υψώθημεν από γης προς ουράνια όπλωνα κατά μάχη των δαιμόνων αντίπαλε δόξα μαρτύρων οσίων ως αληθώς εγκαλόπισμα λιμήν σωτηρίας οδωρούμενος το κόσμο το μέγα ελαιό. Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Δεύρω τον πρωτοπλάστον διάς ή της χωρίας εξπεσούσα της άνωθεν το φθόνο του πρωτοκτώνου δια πικράς ειδονής της του ξύλου πάλε απογεύσεως ειδού το πανσεβαστόν όντως ξύλων προσέρχεται ο προδραμώδες εν χαρά περιπτύξαστε και βοήσατε προς αυτό με τα πιστέως σημονή αντίληψης σταυρεύα σεβάσμιε ο του καρπού με τα σχόντες της αυθαρσίας ετυχόμεν εδέν την πρωτέρα κομισάμενη βεβαίαν και μέγα me.
επισύρπησε Oh.
Εν Χριστώ ημών αδελφότητον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εν τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου το παρασουμέγα και πλούσιον έλεο. Κύριε λέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν καταξίωσον Κύριε εν τη εσπερά ταύτη, αν αμάρτητους φυλάχθηνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε του ελεόσου θυμάς, καθά περιλυπήσε βενεπισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα,
τα έργα του χειρός σου υπαρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πληρώσομε την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Βράσου, Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Πράσκου, Κύριε. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά, τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Χράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύμα τα σκεφαλά σημών το Κύριο κλείνομε. Ούτε είναι εξανθρώπων αναμένοντος βοήθειαν, αλλά τόσο περιμένοντος έλεος και της έλεα επεκδεχόμενης σωτηρία ενός διαφύλαξον επαντή καιρό και κατά την παρούσα εσπέρα και την προσιούσα ανοίχτα παντού τσεκρού, από πάσα δικαιμένη συνεργεία διαβολική και διαλογισμών ματαίων και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την Ανάστασή σου Χριστέ σωτήρ, Άγγελοι μνώσιν εν ουρανείς και ημάς τους επί γης καταξίωσον εν καθαρά καρδία σε δοξάζει. Ο Κύριος σε βασίλεσεν ευπρέπειαν εν εδίσατο. Εν εδίσατο ο Κύριος δύναμη και περιελώσετον. Πύλα συντρίψας χάλκας και μόχλους του άδωος συγκλάσας, ως Θεός παντοδύναμος και ένας ανθρώπων πεπτοκός ανέστησας, δια τούτο και ημί συμφωνός δόμεν, ο Άναστας εκ των νεκρών Κύριε δόξασι. Και χάρη στερέωση την οικουμένην, ή τη σου σαλευθήσετε,
πνεύσεως ημάς της πάλε Χριστός επανορθώσε θέλων, σταυρό προσπίγνητε και ταφωτέθητε, ολμυροφόροι γυναίκες μετά δακρύων ζητούσε θρηνούς έλεγον. Η μισοτήρ των απάντων πως κατεδέξω τα φω οικίσαν. Οικίσαν δε θέλω πως σε κλάπη πως μετετέθεις. Ποιον δε τόπος τόσον ζωή φόρων κατέκρυψε σώμα. Αλλά δέσποτα ως υπές που ημίν εφάνηθη και πάψον αφημών των οδυρμών των δακρύων, θρηνούσε δε αυτές, άγγελος προς αυτάς, απεβόησε, των θρήνων πάψε με μνε της Αποστόλης είπατε, ότι ανέστη ο Κύριος το κόσμο δωρούμενο συλλάλμων και το μέγα έλεος. Το οίκο σου πρέπει, γέρμα, Κύριες μακρότηταν ημερών, σταυρωθήσως εμβολέθης Χριστέ και τον θάνατον την ταφήσως σκυλεύσας, τριήμερος ανέστης, ως Θεός μεταδόξης, τον κόσμο δωρούμενος, ατελεύτητο ζωή και το μέγα έλεος. Υποδοχή, σεβασμιότατε, πάντα και δέσποτα και αγαπητοί μου, τεμαχίου τιμίου ξύλου από το Άγιο Όρος στη μέση της Σαρακοστής στην ενορία σας, έχει τη σημειολογία του, καθώς αύριο Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως η Εκκλησία υψώνει τον Τίμιο Σταυρό, ώστε όλοι οι πιστοί να αντλήσουμε δύναμη στο υπόλοιπο της Σαρακοστής και στον καθημερινό κατά Θεόν αγώνα μας. Το Ευαγγελικό ανάγνωσμα που θα ακούσουμε αύριο μας προτρέπει να σηκώσουμε ο καθένας το δικό του σταυρό και με αυταπάρνηση και πίστη να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Ένα σύνθημα κατεξοχήν ευαγγελικό που είναι εξαιρετικά δύσκολο στην εφαρμογή του.
Η ανθρώπινη σκέψη προβάλλει πολλές ενστάσεις σε αυτή την άρση του Σταυρού. Μας λέει κάποτε ότι αποτελεί μία ψυχική διαστροφή το να ψάχνουμε να βρούμε ικανοποίηση στον πόνο και στην οδύνη. Κάποιοι άλλοι μας λένε ότι ο Σταυρός αποτελεί τη διαλεκτική της ζωής, είναι μέσα στη φύση της ζωής, ως οδύνη, ως πόνος, ως δυσκολία, ως πρόβλημα στη ζωή του ανθρώπου. Η Χριστιανική Εκκλησία, πιστή στην προτροπή του Ιδρυτή της, μας λέει ότι ο Σταυρός είναι ο δρόμος που ο Θεός ακολούθησε για να συναντήσει τον άνθρωπο και να το σώσει. Ταυτόχρονα βέβαια αποτελεί και τον μοναδικό δρόμο που ο άνθρωπος πρέπει να ακολουθήσει για να συναντήσει τον Θεό. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά ο Σταυρός, η αυταπάρνηση, όπως αυτό ερμηνεύεται μέσα στις γραφές. Τι εννοεί άραγε Σταυρό ο σημερινός άνθρωπος και τι ο Λόγος του Θεού? Είναι ένα άλλο πρόβλημα που απασχολεί το σκεπτόμενο άνθρωπο. Οφείλουμε να πούμε ότι για το Σταυρό ή για το συμβολισμό του μιλάνε ακόμη σήμερα και ιδεολογίες κομματικές, πολιτικές. Ακούμε το Σταυρό του Μνημονίου, τον Γολγοθά του ελληνικού λαού και άλλα παρόμοια από ανθρώπους που ασφαλώς αρνούνται οποιαδήποτε πίστη στην Εκκλησία. Όμως, με αυτούς τους συμβολισμούς αναφέρονται στα σκληρά, στα ανεπιθύμητα, στα δύσκολα της ανθρώπινης ζωής. Τι λέει η Εκκλησία για το Σταυρό? Μας λέει ότι δεν αποτελεί απλώς μια δυσκολία της ζωής, αλλά μια θεληματική πράξη του ανθρώπου όταν θέλει να ακολουθήσει την κατά Θεόν ζωή, δηλαδή την τήρηση των εντολών του Θεού. Άραγε, πώς μπορούμε να σηκώσουμε το Σταυρό μας μέσα στην προσωπική μας προσπάθεια? Η Εκκλησία μας λέει να αντλήσουμε δύναμη από το Σταυρό του Χριστού, να εμπιστευτούμε τον ίδιο τον Χριστό, να πιστέψουμε, να προσπαθήσουμε. Και πώς θα γίνει αυτό? Με την πίστη ότι κάθε Σταυρός έχει Ανάσταση, όπως και πάλι μας εγγυάται ο Σταυρός του Χριστού. Εκεί στο Σταυρό του Χριστού, αγαπητοί μου, δεν πρέπει να ξεχνάμε μία φράση που σφράγισε την ιστορία του κόσμου και δίνει νόημα στη ζωή μας. Στο Σταυρό του Χριστού ακούστηκε λοιπόν η λέξη «τετέλεστε». Τα πάντα κάτω από το Σταυρό του Χριστού έχουν τελειώσει. Εκεί τελείωσε το μίσος του ανθρώπου για το Θεό και η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει άλλο όριο πέρα από το Σταυρό του Χριστού. Εκπλησόμεθα κάποτε με τη στάση των χριστιανών που στις δυσκολίες της κάθε εποχής μιλούν κάποτε για διωγμό της πίστεως, για προσβολή της πίστεως και άλλα παρόμοια και ξεχνούν ότι ό,τι χειρότερο ήταν να κάνει ο άνθρωπος, το έκανε. Ο άνθρωπος κάποτε δεν πρόσβαλε το Θεό, δεν αδιαφόρησε γι' Αυτόν, δεν Τον πρόδωσε όπως ιστορικά συμβαίνει πολλές φορές, δεν Τον αρνήθηκε απλώς, δεν Τον αμφισβήτησε, δεν έκανε μία κινηματογραφική υπερπαραγωγή σαν αυτές που συνηθίζονται τέτοιες μέρες, δεν έγραψε ένα πολύκροτο και βλάσφημο βιβλίο απλώς για το πρόσωπο του Χριστού ή τέλος πάντων τα χριστιανικά πιστεύω. Έφτασε στο σημείο, στο πιο σκοτεινό, τι να κάνει? Να εξοντώσει τα ίχνη αυτού του ίδιου του Θεού. Να σκοτώσει και να εκτελέσει τον ίδιο το Θεό. Απόδειξη ο Σταυρός του Χριστού. Σε αυτό το Σταυρό του ανθρώπου ο Θεός απάντησε με την αγάπη, με τη συγχώρηση, με την καταλλαγή. Στο Σταυρό του Χριστού τελείωσε η ιστορία του κόσμου, επιμένουν οι σημερινοί θεολόγοι. Γιατί ό,τι χειρότερο ήταν να κάνει ο άνθρωπος, το έκανε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Και ό,τι ανώτερο ήταν να κάνει ο Θεός, και εκείνος το έκανε. Έσωσε τον κόσμο. Έδωσε τη δυνατότητα στον άνθρωπο μέσα από το Σταυρό να σωθεί. Στο Σταυρό του Χριστού ολοκληρώθηκε το σκοτάδι και το παγερό μίσος της ανθρώπινης καρδιάς και φάνηκε όσο πιο δυνατό μπορούσε το φως της αγάπης και της αλήθειας του Χριστού. Και τι κάνει ο κόσμος από τότε μέχρι και σήμερα, αφού έχει τελειώσει? Έχει τελειώσει όχι χρονικά, όχι ιστορικά, άλλωστε ζούμε 2000 χρόνια και δεν ξέρουμε πώς ακόμη μέχρι τη δεύτερη παρουσία του Χριστού. Όμως η μάχη έχει κριθεί. Ο Χριστός πέρα κάτω από το Σταυρό του βγήκε νικητής αυτής της ζωής και ταυτόχρονα δίνει σε εμάς τη δυνατότητα να κληρονομήσουμε την αιωνιότητα, να γίνουμε μέτοχοι της Βασιλείας του. Κάτω από τη σκιά του Σταυρού, εμείς οι πιστοί αντλούμε δύναμη και θάρρος, γιατί ξέρουμε ότι ο Σταυρός δεν είναι η τελευταία πράξη της ζωής, αλλά η προαναγγελία της Ανάστασης. Αυτή αποτελεί την τελευταία πράξη. Να εύχεστε, σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, στην πορεία της ζωής μας, καθώς παλεύουμε ανάμεσα στον κόσμο και στο Θεό, ανάμεσα στο φρόνημα του κόσμου και την απάτη του κόσμου και στην αλήθεια του Θεού, να σηκώνουμε με υπομονή το σταυρό μας. Όχι γιατί έτσι βρίσκουμε ικανοποίηση μαζοχιστική στις δυσκολίες της ζωής, αλλά γιατί έχουμε τη βεβαιότητα ότι αυτός ο σταυρός, ο κάθε σταυρός, έχει Ανάσταση, έχει θρίαμβο, έχει επιτυχία και νίκη. Ένας σταυρός χωρίς Ανάσταση είναι αποτυχία. Είναι ένα φιάσκο στη χριστιανική πίστη. Και μία Ανάσταση χωρίς σταυρό είναι ένα έπαθλο χωρίς αγώνα. Και αυτό δεν έχει καμία απολύτως βαρύτητα και σημασία. Ας πάψουμε να κινδυνολογούμε για την ιστορία του κόσμου και την προσωπική μας ζωή. Ας πάψουμε να δραματοποιούμε κρίσεις και δοκιμασίες της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας. Όλα αυτά έρχονται και φεύγουν. Όλα αυτά είναι μέσα στη φύση του κόσμου και της ζωής. Δεν υπάρχει ζωή και περίοδος της ιστορίας χωρίς τέτοια γεγονότα. Αλλά εμείς οι πιστοί ξέρουμε ότι μέσα από όλα αυτά πορευόμαστε κάθε φορά από την γη στον ουρανό, από την παρούσα ζωή στην αιωνιότητα. Μέσα από τις πολλές θλίψεις προσμένουμε την Ανάσταση, τη λύτρωση, τη ζωή. Αμήν. Νην απολύεις των δουλών σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριό σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον φάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Εις πολλά έτη, Δέσποτα, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον μας, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον μας, Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον μας, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύν και αεί και σώνα στον αιώνα μη. Παναγία Τριάς ελέησον μας, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών, ευαίσθητος χώρος ημίς ημίν, Άγιε επίσπισε Κυρία ασθενείας ημών. Ένεγε το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύν και αεί και σώνα στον αιώνα μη. Πάτερ μόνο εν τους ουρανείς, αγιαστείω το όνομά σου, ερθέ το βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως ενώ και από τη γη. Τον άρτον μόνο την επιούσιον δώσει ημίς σήμερον, και άφεσε τα πλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγεις ημάς φέρμον, αλλά ρίσε ημάς φώτ του νερού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Αγγελικέ δυνάμεις επί το μνήμα σου και οι φυλάσσοντες απενεκρώθησαν και είστε το Μαρία εν το τάφο ζητούσαν το άκρατον σου σώμα εσκύλευσαν στον Άδη μη πειραστείς υπ' αυτού υπήντησαν στη Παρθένο δωρούμενος την ζωή ο Αναστάς εκ των νεκρών, Κύριε δόξα Σύ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας την βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τριν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν του Γαβρίλθεν ξαμένους η Παρθένε το χαίρε συν τη φωνή εσαρκούτο ο των όλων δεσπότης εν τσίτη Αγία κύβωτο ως έφυγε ο δίκαιος Δαβί εδείκτης πλατητέρα των ουρανών βαστάσσα τον κλείστην σου δόξα το ενικήσαν τη ένση δόξε το προερθόν τη έξουν, δόξε το ελευθερώσαν τη ημάρδια του τόκου σου. Όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία την πόλη, την Αρία Ταύτη, την καθημάς Ιερά Μητροπόλη και το Γέννη Παντή. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθαρώς Θεόν λόγω τα ακούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησο. Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίστημον Κύριε δόξα Σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες, της Παναχράντου αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, του Αγίου Ξου Ιερομάρτυρος Κοσμάτου Ετωλού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος και των Συναυτών, όν την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Σώσον ημών. Η ευχόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Η Αγία Τριάδε, φυλάξε πάντα σε εμάς. Καλή αυριανή με το καλό αύριο να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία.
Αύριο θα τελεστεί η αρχαιρατική θεία λειτουργία, στην οποία θα ιερουργήσει ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης μας και θα κηρύξει.